Υπάρχει όμως και αντίθεση. Σωστά. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν ακόμα και την περίοδο της αιχμής και της πληθώρας του κόσμου πολλά προβλήματα, βασικά και στοιχειώδη, τα οποία φαίνεται ότι ακόμα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Μία τέτοια περιοχή είναι και η κοινότητα της Αγίας Ρουμέλης, η οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο έκανε μία αίτηση σχετικά με την δημιουργία ενός αγροτικού ιατρείου στο Φαράγγι της Αμαριάς, μιας και από το Μάιο και μετά η περιοχή ακμάζει γενικότερα και οι τουρίστες είναι πάρα πολλοί που καταφτάνουν, άλλωστε το Φαράγγι της Αμαριάς είναι πόλος έλξης. Ωστόσο, οι άνθρωποι στην περιοχή και ο πρόεδρος συγκεκριμένα της κοινότητας αναφέρει ότι δεν έχει λάβει δυστυχώς ακόμα καμία απάντηση. Και μετά μιλάμε για ανάπτυξη και μετά μιλάμε για προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με το τουριστικό προϊόν και μετά μιλάμε για προτεραιότητες από όλα τα κόμματα, δεν εστιάζω κάπου, που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό και την ενίσχυση και της πρωτοβάθμιας αλλά και των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάμε στον κύριο Τζατζημάκη, τον κύριο Γιάννη Τζατζημάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο, πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε, πότε ήταν η πρώτη φορά που διατυπώσατε ένα συγκεκριμένο αίτημα που έχει να κάνει με την στελέχωση εκεί στο Φαράγγι της Αμαριάς με γιατρό? Το είχαμε αναδείξει το θέμα από εσάς, να είστε καλά, 8 Δευτέρου. 8 Δευτέρου, δηλαδή 8 Φεβρουαρίου. Δευτέρου. Είχατε στείλει και τις σχετικές επιστολές. Ναι. Απάντηση πήρατε? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα πώς. Μάλλον εμείς είμαστε δημότες κατώτερης πολίτες, να το πω, κατώτερης κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Τι να πω. Πρακτικά τι σημαίνει? Δηλαδή τι σημαίνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει γιατρός εκεί στο κέντρο υγείας, στο Φαράγγι της Αμαριάς, που να εξυπηρετεί βέβαια και την περιοχή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Αγία Ρουμέλη, στο αγροτικό γιατρό, υπάρχει ένας στρατιωτικός γιατρός. Δεν υπάρχει και το Φαράγγι ακόμα. Αναμένουμε. Σωστό. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Για το Φαράγγι μιλάμε. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Για το Φαράγγι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Δήμου μας, δυναμικές. Ευχόμαστε να εισακουστούμε. Ευχόμαστε να εισακουστούμε. Το Φαράγγι μία του μήνα αρχίζει και δέχεται επισκέπτες. Που σημαίνει ότι πιθανότατα να χρειάζονται βοήθεια κάποιοι επισκέπτες, πιθανότατα να έχουμε και τραυματισμούς για χρονικά πολλά τα περιστατικά. Βέβαια, έτσι. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Όταν στείλεις ένα έγγραφο, πρωτοκολλημένο, όλο κανονικό νόμο, δεν πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε κάποιο χρονικό περιθώριο? Δηλαδή, πώς γίνεται? Και αυτό είναι πράγμα στο οποίο επιμένει και ο κύριος Τζατζημάκης. Στην Ελλάδα είμαστε, κύριε Τζατζημάκη, τώρα τι ζητάτε? Αυτό. Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον ας απαντήσουν είτε θετικά είτε αρνητικά, για να μπορέσουν μετά και οι κάτοικοι της περιοχής να δουν σε ποιες κινήσεις θα προβούν. Αυτό είναι το οποίο επιθυμούν. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να γίνει για να υλοποιηθεί το αυτονόητο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό. Ελπίζουμε να πετύχει ο Δήμος το στόχο, να έρθει άλλος ένας οπλήτης γιατρός, γιατί η προκήρυξη κανονική θα καθυστερήσει. Θα πάει Ιούλιος, μην σας πω και Αύγουστο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά κύριε Τζατζημάκη. Ο Δήμος τώρα είναι και θέμα κεντρικού κράτους, είναι και θέμα υγειονομικής περιφέρειας. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που έχω να πω εγώ, δεν μπορείς να μιλάς για τουριστική ανάπτυξη, Τζενέβη. Για τουριστική ανάπτυξη και για εκτόξευση του τουρισμού και για τζίρους που θες να πλησιάσουν. Εκεί στοχεύουμε όλοι. Στην διαφήμιση της περιφέρειας Κρήτης στο εξωτερικό μέσα από τις τουριστικές εκθέσεις, στη διαφήμιση και στα σποτάκια του Υπουργείου Τουρισμού, στις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών διαχρονικά. Και το Φαράγγι της Αμαριάς, που δέχεται χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο, δεν έχει ένα γιατρό. Λοιπόν.